Φαλακούβες στη μέση των δρόμων, ανοιχτές παγίδες στα πεζοδρόμια, κακώς κείμενα και κακοτεχνίες που αποτελούν σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου μια θλιβερή πραγματικότητα που τίνει να μετατραπεί σε δυσεπίλητο γρίφο και δυσκολεύουν την καθημερινότητα τόσο για τους πεζούς όσο και για τους ιδιοκτήτες οχημάτων. Πέσανε κάτι πλακάκια εδώ στην αρχή. Αυτό ήταν όλο. Μπαλώματα μόνο μπαλώματα. Ο δρόμος αυτός είναι όλο άχρηστος. Δεν κατακτυπάνε τα αυτοκίνητα που περνάνε, ακούς το θόρυβο. Και για τους επαγγελματίες οδηγούς όμως, όσο και τους διανομείς, η καθημερινή προσπέλαση των δρόμων φαντάζει πολλές φορές extreme sport. Αλλά Κούβα είμαστε όλοι πάει στην Κρήτη με καταστροφή. Εσάς που είστε επαγγελματίες οδηγοί είναι πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Εργάζομαι σαν διανομέας, είμαι στον δρόμο συνέχεια. Γενικά οι δρόμοι δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, φτιαγμένοι, διαμορφωμένοι. Είναι τα χειρότερα έργα, είναι. Όλες οι κακοτεχνίες. Δηλαδή, το ότι κάνεις ένα πλακόστρωτο και το κάνεις όπως θες, δεν παίζει. Ή κάνεις ένα πλακόστρωτο και το βλέπει ο ξένος και χαίρεται και εμείς, ή δεν το κάνεις καθόλου. Και ο πεζός είναι επικίνδυνο να χτυπήσει. Μπαλώματα, σκαψίματα και εξογκώματα είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι διερχόμενοι οδηγοί από κομβικά σημεία της πόλης. Με μια μικρή βόλτα τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και περιμετρικά αυτού είναι εύκολο κάποιος να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος που πια χρονίζει. Και οι συνοικίες του Ηρακλείου όμως δεν βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα, με το κορώνιμα γαρά καθώς και τα καμίνια να πρωταγωνιστούν με μπαλώματα και ατελείς καψίματα, ενώ ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες είτε τις βροχερές ημέρες η διέλευση γίνεται αδύνατη έως επικίνδυνη. Βλέπουμε καθημερινά ατυχήματα. Ειδικά όταν βρέχει. Πιο πάνω έχει ένα σίδερα κομμένα πάνω στο πεζοδρόμιο και συγκεκριμένα γυρίζαμε με τη μικρή μου και κόντεψε να φύγω 2 μέτρα στο δρόμο. Η κατάσταση για τους οδηγούς γιοταχή είναι μαρτυρική, καθώς οι ίδιοι ανυποψίαστοι έρχονται αντιμέτωποι με τις παγίδες που κρύβουν οι δρόμοι της πόλης και δεν είναι λίγες οι φορές που εξαιτίας τους προκαλούνται βλάβες στα οχήματα, με τους ίδιους να καλούνται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Τεράστιο πρόβλημα, για να σκεφτείτε μόνο, δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε στην Εργία. Εγώ χειρότερο κακοτεχνής από το Ηράκλειο, έχω γυρίσει σε άλλες πόλεις, δεν έχω ξαναδεί. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με τα αυτοκίνητά μας στη συντήρηση, δεν προλαβαίνουμε να το φτιάξουμε και την επομένη πρέπει να ξαναπάμε στην Εργείο. Πώς θα ανεχόμαστε, δηλαδή να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας όπως πληρώνει η Βόρειος Ελλάδας, πληρώνουν παντού και έχουν ποιότητα έργων. Εμείς εδώ πέρα πληρώνουμε και είμαστε στα κορόιδα. Τώρα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει, όσοι υπόκεινται σε υλικές ζημιές εξαιτίας κακοτεχνιών του οδοστρώματος μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση από τους κατατόπους δήμους ή και την περιφέρεια. Δεν είναι λίγες μάλιστα οι περιπτώσεις δικαίωσης για όσους επιλέγουν τη νομική οδό, έστω και με καθυστέρηση. Μπορούν να στραφούν ναι, και δικαστικά, που είναι ο κύριος δρόμος για να διεκδικήσουν την αποζημίωσή τους, με μια αγωγή αποζημίωσης, όχι μόνο υλική ζημιά, αλλά και σε περίπτωση που έχουμε τραυματισμό ή ακόμα και θανάτωση. Είναι πολύ πιθανό και να αποζημιωθούν και να νιώσουν τη δικαίωση για τα προβλήματα που έχουν. Σε όχι καλύτερη θέση όμως φαίνεται να βρίσκονται και οι μοτοσυκλετιστές καθώς και οι ποδηλάτες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Είναι συχνό πρόβλημα, τα είδατε με τα μάτια σας. Προσέχουμε πάρα πολύ, κοιτάμε κάτω συνέχεια, γιατί ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε να πέσουμε. Όσο για τους πεζούς και κυρίως για τους ηλικιωμένους, η κατάσταση επιβαρύνεται με τους ίδιους να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί κατά την διάβασή τους σε δρόμους και πεζοδρόμια.